Από όλα τα brands που έχουμε κάνει σε αυτή την εκπομπή, μπορώ με άνεση να πω ότι η Rolex είναι μακράν το πιο old school. Το προϊόν τους έχει παραμείνει εξίσου χειροποίητο και αναλογικό εδώ και 1,5 αιώνα, όπως έχει παραμείνει φυσικά και η γοητεία που μας προκαλεί. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας παρουσιάζουμε το πρώτο επεισόδιο Big Business που αφορά μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Καλά άκουσες φίλε μου, η Rolex είναι ΜΚΟ. Το σημερινό Big Business είναι μια ευγενική προσφορά της Freedom 24, η οποία, εκτός από επενδυτική πλατφόρμα, είναι και το ιδανικό μέρος αν θες να ανοίξεις κλασικό, παλιό καλό 80's λογαριασμό αποταμίευσης. Αν είσαι σαν εμένα και θέλεις πάντα να βάζεις έστω και λίγα λεφτά στην άκρη κάθε μήνα, πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πλάνο αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν θες να στηρίξεις ενεργά αυτή την εκπομπή, μπες στο link της περιγραφής, κάνε μια εγγραφή στην πλατφόρμα και ξεκίνα να αποταμιεύεις σήμερα. Ποτέ δεν είναι αργά. Η ιστορία μας ξεκινάει στην Αγγλία την αυγή του 20ου αιώνα. Μια εποχή που ο κόσμος ακόμα διαβάζει την ώρα από κοινόχρηστα ρολόγια, τα οποία είναι αναρτημένα στο καμπαναριό της εκκλησίας, τον τοίχο του εργοστασίου ή το σιδηροδρομικό σταθμό. Προσωπικά ρολόγια έχουν μόνο οι πλούσιοι και κάποια μέλη της μεσοαστικής τάξης. Και η συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί αυτό το κλασικό ρολογάκι τσέπης με την αλυσιδίτσα, που ναι, μεν είναι φορητό, αλλά είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο. Η παραμικρή επαφή με σκόνη και υγρασία το καταστρέφει. Οπότε πρέπει πάντα να το κουβαλάς κάτω από πολλές στρώσεις ρούχων και όταν το κοιτάς, πρέπει να το κοιτάς μόνο για μια στιγμή και να το ξαναθάβεις κατευθείαν μες στο παλτό σου. Και όσον αφορά τα ρολόγια χειρός, υπάρχουν μεν, αλλά είναι πιο πολύ σαν διακοσμητικά βραχιόλια. Χαλάνε, ξέρω εγώ, από την πέμπτη μέρα χρήσης κιόλας. Αλλά σιγά σιγά, σε αυτή τη νέα αστική καθημερινότητα γεμάτη δραστηριότητες και κίνηση, αυτό το design αρχίζει και παρακμάζει. Ο κόσμος χρειάζεται κάτι πολύ πιο hardcore. Ένα προσωπικό ρολόι, το οποίο να αντέχει την κατάχρηση του να το κοιτάς για πάνω από 4 φορές την ημέρα. Σε αυτή λοιπόν τη νέα καταναλωτική ανάγκη έρχεται να δώσει τη λύση ο ήρωας της σημερινής ιστορίας, 24χρονος Γερμανός μετανάστης, Hans Wilsdorf. Ο οποίος έχει ουσιαστικά έναν και μόνο σκοπό: να δημιουργήσει ένα ρολόι χειρός που να συνδυάζει την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Να αντέχει δηλαδή στις ακραίες συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα να είναι και όμορφο στον καρπό ενός ανθρώπου. Οπότε το 1905 μαζί με τον κουνιάδο του Alfred Davis ιδρύει στο Λονδίνο την εταιρεία Wilsdorf & Davis. Τα πρώτα τους ρολόγια έχουν χαραγμένο πάνω το λογότυπο W&D και λίγο αργότερα το 1908 αλλάζουν το brand σε Rolex. Το καινούργιο όνομα είναι αρκετά μικρό για να χωράει χαραγμένο πάνω σε ρολόγια, προφέρεται εύκολα σε πολλές γλώσσες του κόσμου και επίσης ακούγεται λίγο σαν τον ήχο που βγάζει ένα ρολόι όταν το κουρδίζεις. Rolex, Rolex, Rolex. Τάκ, ναι, το ακούω. Ωραίο. Τον πρώτο καιρό η Rolex κατασκευάζει μόνο τη θήκη, το κέλυφος που λέμε του ρολογιού. Οι μηχανισμοί, που είναι και η καρδιά του προϊόντος, εισάγονται έτοιμοι από την ελβετική εταιρεία Hermann Aigler. Όπως πολλοί από εσάς ήδη ξέρετε, η Ελβετία και τα ρολόγια πάνε μαζί, όπως η Ελλάδα και η ναυσιπλοεία. Επειδή εδώ και αιώνες η χώρα είχε πάρα πολύ αυστηρούς θρησκευτικούς νόμους όσον αφορά τα κοσμήματα, οι Ελβετοί είχαν βρει το εξής life hack. Ενσωμάτωναν όλο το χρυσό και τις πολύτιμες πέτρες τους σε ρολόγια, τα οποία περνούσαν ως εργαλεία, όχι κοσμήματα. Εκπληκτικά έξυπνη μπινιά παρεμπιπτόντως. Οπότε από τον 16ο αιώνα κιόλας, οι ρολογάδες της Γενέβης φημίζονται για τη δουλειά τους. Και μάλιστα, το ελβετικό κλίμα με τα ψηλά βουνά και τους κρύους χειμώνες τους αναγκάζει να κατασκευάζουν ρολόγια ακριβίας που ταυτόχρονα να είναι ανθεκτικά και στις κλιματικές συνθήκες. Στην ουσία η χώρα γίνεται μια mini Silicon Valley ορολογοποιών. Όλοι οι ειδικοί του συγκεκριμένου τομέα μαζεύονται σε ένα μέρος όπου ανταγωνίζονται και καινοτομούν. Και τελικά, τον 19ο αιώνα, με την εισαγωγή του αυτόματου μηχανισμού, ο οποίος περιορίζει κατά πολύ το κούρδισμα, η Ελβετία γίνεται ουσιαστικά η παγκόσμια μέκα των ρολογιών. Οπότε ο Hans δεν αργεί να καταλάβει ποιο είναι το επόμενο βήμα στην επιχείρησή του. Αμέσως μετά τον πρώτο παγκόσμιο, την παίρνει από το Λονδίνο και τη μεταφέρει στη Γενέβη προκειμένου να καρποθεί την εμπειρία των ντόπιων. Οι Ελβετοί ορολογοποιοί τελειοποιούν τους μηχανισμούς και εξελίσσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ρολόγια της εταιρείας. Και σαν μπόνους, η πλούσια κληρονομιά της περιοχής στον τομέα των τεχνών αποτελεί μια μόνιμη πηγή έμπνευσης για τη Rolex και της επιτρέπει να κατασκευάζει ρολόγια που πραγματικά ξεχωρίζουν για την αισθητική τους. Αυτή η στενή σχέση παρεμπιπτόντως συνεχίζεται κανονικά, με τη Rolex να διατηρεί τα εργαστήριά της στην Ελβετία και να συνεργάζεται με τους κορυφαίους Ελβετούς κατασκευαστές μέχρι και σήμερα. Το 1926 λοιπόν η Rolex ξεκινάει τις καινοτομίες της με το μοντέλο Oyster, το πρώτο αδιάβροχο φορητό ρολόι όλων των εποχών. Είδαμε πριν πόσο ευάλωτα ήταν τα ρολόγια της εποχής. Η θήκη του Oyster, το λεγόμενο casing, αποτελείται από ένα κλειστό σφιγκτήρα και ένα έξτρα διάβροχο περίβλημα απ' έξω. Πράγμα που καθιστά τον μηχανισμό στο εσωτερικό πρακτικά απομονωμένο από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι μπορεί να αντέξει όχι μόνο τα υγρά,
αλλά πρακτικά οποιοδήποτε μικροσωματίδιο. Βρωμιά, τρίχες, σκόνη, υγρασία, πλέον τίποτα από όλα αυτά δεν περνάει στον εσωτερικό μηχανισμό. Και το ρολόι επιτέλους βγαίνει από την τσέπη και τοποθετείται άφοβα στον καρπό. Όχι απλά σαν αξεσουάρ, αλλά σαν σύντροφος σε κάθε σου περιπέτεια και δραστηριότητα. Να πούμε εδώ ότι το 1926 ένα διάβροχο μηχανικό ρολόι χειρός είναι τόσο μπροστά από την εποχή του σαν εφεύρεση, που ο Κοσμάκης κυριολεκτικά δεν το πιστεύει. Νομίζω ότι είναι σκάμ. Οπότε η εταιρεία κάνει δύο υπέροχα marketing κολπάκια. Πρώτον, όποιο μαγαζί πουλάει Rolex Oyster το κάνει display στη βιτρίνα του μέσα σε ένα ενιδρίο. Και δεύτερον, η εταιρεία δίνει ένα Oyster στη διάσημη κολυμβήτρια Mercedes Carey, η οποία το φοράει, γίνεται η πρώτη γυναίκα που διασχίζει κολυμπώντας τα στενά της μάχης και φυσικά γίνεται πρωτοσέλιδο. Και διάσημος brand ambassador και δημόσιο αθλητικό stand. Φίλε, αυτό είναι κίνηση που θα έκανε η Red Bull φέτος και η Rolex το έκανε έναν αιώνα πριν. Παρεπιπτόντως, να πούμε εδώ ότι οι άντρες της εποχής ακόμα προτιμάνε τα ρολογάκια τσέπης και το ρολόι χειρός θεωρείται γυναικείο αξεσουάρ. Ουσιαστικά είναι ένα ακριβό βραχιόλι το οποίο απλά τυχαίνει να λέει και την ώρα. Ένα δημοφιλές σλόγγαν της εποχής μάλιστα λέει κυριολεκτικά: προτιμώ να φορέσω φούστα παρά ρολόι στο χέρι μου. Αλλά η Rolex, φίλε, τους θέλει όλους και για τις επόμενες δεκαετίες εισάγει μια σειρά από καινοτομίες που θα του μπάρουν αυτή την οτροπία μια για πάντα. Το 1945 λοιπόν ξεκινάει με το Datejust, το πρώτο ρολόι που εμφανίζει αυτόματα την ημερομηνία στο καντράν. Το 1953 κυκλοφορεί το Submariner, ένα εξαιρετικά ανθεκτικό μοντέλο που μπορεί να φτάσει και τα 100 μέτρα βάθος. Το οποίο, παρόλο που υποτίθεται είναι ειδικά σχεδιασμένο για δείτες, πουλάει τρελά και στο ευρύ κοινό και σύντομα γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ρολόγια στον κόσμο. Το 1954 κυκλοφορεί το GMT Master, το πρώτο ρολόι που εμφανίζει δύο ζώνες ώρες ταυτόχρονα και γίνεται εξαιρετικά δημοφιλές σε πιλότους και επιχειρηματίες που κάνουν συχνά ταξίδια. Και λίγα χρόνια αργότερα, παιδιά, βγάζει στην αγορά ένα πραγματικό θαύμα της μηχανικής, το θρυλικό Rolex Daytona. Το Daytona έχει μέσα συμπλέκτη, μπορεί να χρονομετρεί με ακρίβεια μέχρι και 1/8 του δευτερολέπτου. Και επίσης μπορεί να κρατάει τους χρόνους από τον κάθε γύρο ενός αγώνα. Πράγμα που το καθιστά πάνω κάτω απαραίτητο για κάθε σύγχρονη αθλητική οργάνωση. Και μάλιστα για τη διαφήμισή του επιστρατεύει τον διάσημο ηθοποιό παύλα πιλότο αγωνιστικών αυτοκινήτων παύλα απόλυτο αντρικό πρότυπο, Paul Newman. Μέσα σε λίγους μήνες, το Daytona γίνεται το απόλυτο αντικείμενο φετίχ για μια ολόκληρη γενιά άντρων. Παρένθεση, να πούμε εδώ παρεμπιπτόντως ότι όλες αυτές οι εφευρέσεις μπορεί να σας φαίνονται απλές, αλλά παιδιά δεν είναι. Μιλάμε για μια εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία δεν έχει μπει ακόμα στις ζωές μας. Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες των ρολογιών που αναφέραμε δεν έγινε αλλάζοντας δύο γραμμές κώδικα ή κάτι τέτοιο. Έγινε με παλιά καλά γρανάζια, μοχλούς, ελαττήρια, διακόπτες, καστάνιες και άπειρα ακόμα στοιχεία μηχανών τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χωρίς ούτε μία ατέλεια. Τα οποία μάλιστα είναι και μινιατούρες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ακρίβεια κατασκευής όλων αυτών των κομματιών είναι πραγματικά ασύλληπτη. Σκέψτε το λίγο. Αν ένα τόσο γρανάζι, ας πούμε, έχει ακρίβεια συν πλην μισό χιλιοστό, ένα γρανάζι 100 φορές μικρότερο έχει ακρίβεια συν πλην μισό εκατοστό του χιλιοστού. Και αυτό το τόσο δα μικρό γραναζάκι τώρα πρέπει να τοποθετηθεί με απόλυτη ακρίβεια σε ένα δάσος γεμάτο τέτοια μικρά γραναζάκια, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτόματα με κάποιο βιομηχανικό ρομπότ, πρέπει να γίνει στο χέρι με τσιμπιδάκι και μικροσκόπιο. Ξέροντας λοιπόν όλα αυτά, θέλω λίγο να αναλογιστείτε ότι η Rolex πριν από μισό αιώνα έβγαζε μοντέλα τα οποία μέσα από όλα αυτά τα ελαττήρια και γραναζάκια υπολόγιζαν ακόμα και αν το έτος είναι δίσεκτο ή όχι. Αυτή είναι η τέχνη πίσω από τα Rolex και παρεμπιπτόντως αυτός είναι και ο λόγος που ήταν και θα είναι για πάντα τόσο μα τόσο ακριβά. Με άλλα λόγια, φίλε μου, δεν φτιάχνουμε αμάξια, φτιάχνουμε Rolls Royce. Ο Βίλστορφ ξέρει 100% ότι το προϊόν του δεν είναι για το ευρύ κοινό, οπότε προσαρμόζει και το marketing πάνω σε αυτή την αρχή. Τα ρολόγια της Rolex δεν είναι απλά εργαλεία που δείχνουν την ώρα, είναι τρόπαια για τους νικητές. Όταν αγοράζεις ένα τέτοιο ρολόι, εκτός από την ελβετική ποιότητα κατασκευής, αγοράζεις και ένα κοινωνικό στάτους. Τα πρώτα βήματα αυτής της καμπάνιας τα είδαμε και πριν, με το Oyster και την Βρετανίδα κολυμβήτρια. Από τότε και πάνω κάτω μέχρι και σήμερα, η Rolex έχει συνδέσει το όνομά της με την αθλητική αριστεία και την παγκόσμια εξερεύνηση. Και επειδή ο Hans ξέρει ότι ένα ρεκόρ γράφεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φροντίζει τα ρολόγια του να βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων που επιχειρούν τους πιο ρυψοκίνδυνους άθλους της εκάστοτε εποχής. Έτσι, τα Rolex φτάνουν από την κορυφή του Everest το 1953 μέχρι την Τάφρο των Μαριάνων το 1960 και παράλληλα η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση πρωταθλημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Βασικός στόχος της είναι τα αθλήματα που έχουν συνδεθεί με το υψηλό στάτους και την αριστοκρατία, όπως είναι το τένις, η ιστιοπλοεία, οι αγώνες αυτοκινήτων και το γκολφ.
Με άλλα λόγια, το ιδανικό καταναλωτικό κοινό της. Δυστυχώς όμως, κάπου εδώ, μετά από χρόνια συνεχόμενα ανωδικής πορείας, η Rolex χάνει τον πατέρα της. Το 1960, ο Hans Wilsdorf πεθαίνει. Γενικά, η αλλαγή διοίκησης σε έναν κολοσσό μπορεί πολύ συχνά να αποβεί μοιραία. Πόσο μάλλον όταν ο ιδρυτής του είναι τόσο άρτια συνδεδεμένος με την κληρονομιά του. Ευτυχώς όμως στην περίπτωση της Rolex δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Διορατικός όπως ήταν, ακόμα και για τον ίδιο του το θάνατο, ο Wilsdorf είχε ήδη ιδρύσει από το 1943 έναν ΜΚΟ, το The Hans Wilsdorf Foundation, ο οποίος το 1960 αναλαμβάνει την ιδιοκτησία της Rolex και βασικά έχει δύο στόχους. Πρώτον, να διατηρήσει επάπειρον ή όσο γίνεται τέλος πάντων την εταιρεία Rolex SA. Και δεύτερον, ό,τι λεφτά περισσεύουν να τα δίνει σε υποτροφίες και φιλανθρωπίες που βοηθάνε κόσμο και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν πολύτιμες φοροαπαλλαγές. Σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, η Rolex δεν χρειάζεται να πληρώνει φόρο για τον τζίρο της που εκτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αλλά ούτε και να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Αυτή η απόφαση του Wilsdorf να τρέχει δηλαδή την εταιρεία σαν μη κερδοσκοπικό οργανισμό είναι και το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας της. Το προϊόν που πουλάει η Rolex έχει τεράστιο οριακά σύμφορο κόστος κατασκευής. Πράγμα το οποίο όμως σε ένα luxury brand πολύ συχνά είναι πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι η παραγωγή δεν είναι ποτέ αρκετή για να ικανοποιήσει τη ζήτηση κάνει τα ρολόγια της ακόμα πιο ποθητά. Είναι γνωστό ότι για να αγοράσει κάποια μοντέλα της Rolex δεν είναι αρκετό απλά να έχεις λεφτά στην τσέπη σου. Για αυτά τα ρολόγια υπάρχουν λίστες αναμονής που κρατάνε χρόνια και φυσικά υπάρχει και μια τεράστια δευτερογενής αγορά. Όπου συλλέκτες πουλάνε και αγοράζουν παλιά και μεταχειρισμένα μοντέλα σε τιμές πολύ πιο ψηλές από την αρχική τους. Αν η Rolex ήταν μια κλασική εταιρεία με καθαρό σκοπό το κέρδος, τότε οι μέτοχοί της θα έμπαιναν σε πειρασμό να αυξήσουν την παραγωγή για να καλύψουν τη ζήτηση, ρίχνοντας όμως έτσι την ποιότητα του προϊόντος και ουσιαστικά καταστρέφοντας όλο το brand. Αλλά σαν ΜΚΟ, η Rolex έχει την πολυτέλεια να διατηρεί τις τιμές στα ύψη, άρα και την ποιότητα στα ύψη, και πάνω κάτω να πουλάει Ferrari και όχι αμάξια. Fast forward στο σήμερα λοιπόν, η Rolex απασχολεί 30.000 υπαλλήλους, συντηρείται χάρη σε 13 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιο εισόδημα και φυσικά ως ΜΚΟ απολαμβάνει λειτουργικά κέρδη ακριβώς 0 δολάρια. Μέσα από καινοτομία, αντοχή και εξαιρετικό marketing, μια αγγλική εταιρεία κατάφερε να γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ελβετικής κουλτούρας και ταυτόχρονα να μονοπολίσει την παγκόσμια αγορά. Εντάξει, όταν λέω μονοπολίσει, δεν εννοώ κυριολεκτικό μονοπόλιο, εννοώ το εξής. Πώς να το εκφράσω, ρε παιδί μου. Α, λοιπόν, πες μου μία μάρκα μετά τη Ferrari. Porsche, Lamborghini, Maserati κλπ. Ωραία. Πες μου τώρα μία μάρκα μετά την Armani. Gucci, Prada, Dior, Yves Saint Laurent κλπ. Okay. Τώρα πες μου μία μάρκα μετά τη Rolex. Cartier, Patek Philippe, υποθέτω. Αυτή δεν την ξέρει κανείς όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει δεύτερος. Όσον αφορά τα ρολόγια πολυτελείας, η Rolex είναι εδώ και όλοι οι υπόλοιποι ξεκινάνε από εδώ και κάτω. Αυτό, ρε φίλε, για μένα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο, Rolex. Τα λέμε την επόμενη φορά. Αυτό το επεισόδιο Big Business ήταν μια ευγενική προσφορά της Freedom 24. Μην ξεχνάς, αν θέλεις να στηρίξεις πραγματικά την εκπομπή μας, κάνε μια δωρεάν εγγραφή στην πλατφόρμα τους από το link της περιγραφής. Λογαγέ Μάγιους, τι κάνεις εδώ? Ποτέ δεν περίμενα ότι θα επέστρεφα εδώ πέρα και θα σε παρακάλεγα. Αλλά σε χρειάζομαι για άλλη μια φορά. Να φανταστώ, υπάρχουν αρρώφητες. Δείτε το ότι είναι χορηγούμενο το τρέλερ, μη βρίζεις. Σου έχω πει, τα έχω σταματήσει πλέον αυτά, έχω οικογένεια. Όλα τα έχεις παρατήσει πλέον. 10 χρόνια δεν κάνεις άλλη δουλειά, την ίδια βρύση φτιάχνεις. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη το Los Angeles χρειάζεται ποιοτική κομμωδία. Δεν μπορώ. Κάθε Πέμπτη το Los Angeles χρειάζεται ποιοτική κομμωδία. Είπε κάποιος ποιοτική κομμωδία. Τζέρεμι! Πράκτορα Μάικιους. Βλέπω έχεις φέρει και τον τσιράκι σου. Ό,τι και να θέλετε, η απάντηση είναι όχι. Τα καλώδια, τα πολύπριζα και οι θερμοσύφωνες είναι η ζωή μου. Κι εγώ αυτά έλεγα, Τζέρεμι, αλλά έχει δίκιο ο λογαγός Μάικιους. Κάθε Πέμπτη η Αθήνα χρειάζεται top tier content. Say no more.